Δεν είδα μόνο μπροστά μου ανθρώπους να πέφτουν νεκρούς. Γύρισε σε εμάς και μας έριξε 5 πυροβολισμούς. Δυστυχώς για αυτόν και ευτυχώς για μας δεν μας βρήκε καμία σφαίρα. Είμαστε εκεί που ξεκίνησε όλο το συμβάν, στην αρχή της διαδρομής που θα ήθελα να πω. Ξεκίνησε από ένα εστιατόριο που λέγεται Χριστίνα, στύψε 2 άτομα εκεί. Μετά πήγε σε μια πλατεΐτσα που έχει πάντα κόσμο Σαββατοκύριακα, οικογένειες με παιδιά, ανθρώπους που απολαμβάνουν την ησυχία και το νερό. Και άρχισε να πυροβολεί συνήθως γυναίκες, πιο πολλά κορίτσια και πυροβόλησε. Εμείς είμαστε στην απέναντι μεριά, γύρισε προς το μέρος μας, τον είδαμε που πυροβολούσε και γυρνάει και ρίχνει 5 πυροβολισμούς σε εμάς. Οι 3 σφαίρες περάσαν από δίπλα μας. Εκείνη την ώρα πώς αντιδράσατε? Δηλαδή είδατε μέσα στο οπτικό σας πεδίο έναν άνθρωπο μαυροντημένο να αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως. Οι πρώτες σκέψεις που κάνατε σε μια κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, ποιες ήταν? Δεν έχεις πολλά περιθώρια να σκεφτείς και πολλά πράγματα. Αυτό που είδαμε αρχικά νομίζαμε ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών από συμμορίες, αλλά μετά όταν γύρισε και πυροβόλησε προς το μέρος μας, τα πιο πολλά πέσαν παιδιά κάτω. Έπεσα και εγώ κάτω να καλυπτώ πίσω από τα αυτοκίνητα. Δεν έχεις πολύ περιθώριο να σκεφτείς. Σκέφτηκα μονάχα να μην χτυπήσει κανείς από την παρέα μας. Λογικό είναι αρχικά να νοιάζεσαι πιο πολύ για τους δικούς σου ανθρώπους και τους εαυτούς. Μετά αυτό συγκύρισε και έφυγε. Αυτή η φιγούρα που εμείς είδαμε από 70-100 μέτρα έκανε στροφή, ίσως να θεώρησε ότι χτύπησε και εμάς όπως έπεσαν να καλυφθούν όλοι από την παρέα τη δικιά μας και συνέχισε να πηγαίνει πιο πάνω και να σκορπάει πυροβολισμούς και θάνατο. Στη συνέχεια, κύριε Καυκαλά, τι ακολούθησε? Ένα μεγάλο χάος, αναταρακή μεγάλη. Αυτό συνέχισε και πήγε σε άλλα 3-4 μαγαζιά, πυροβολούσε απ' έξω. Στο τρίτο μαγαζί μετά από την πλατεΐτσα αυτή σκότωσε και το κοριτσάκι. Το χτύπησε ουσιαστικά που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί δεν τα κατάφερε να ζήσει. Λένε ότι και ο πατέρας του κοριτσιού είναι τραυματισμένος στο στομάχι με 3-4 σφαίρες. Αυτό δεν είναι 100% ακριβωμένο, από την για να μην σας το βεβαιώσω, αλλά η μητέρα του είναι σίγουρα στο νοσοκομείο από καρδιακή προσβολή. Γνωρίζετε αν μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται Έλληνες και δει κριτικοί? Κριτικός δεν είναι κανένας. Είναι όμως ένα παιδί Έλληνας σερβιτόρος που δούλευε στο Μεζές. Ναι. Τον έπιασε στο χέρι και στο σηκώτη η σφαίρα. Είναι από το πρώτο που ξέρουμε ότι... Γιατί δεν δίνουν ονόματα στην δημοσιότητα, ούτε του φωνιά, ούτε των τραυματισμένων ακόμα η αστυνομία εδώ πέρα. Επειδή το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα τα μέσα, τι μεταδίδουν κύριε Καυκαλά αυτή τη στιγμή? Δηλαδή έχει λίγο αποσαφινιστεί το πράγμα, αν μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια ή για κάτι άλλο? Εδώ πέρα δύσκολα ξεκινάνε με την πρώτη μέρα να σου δώσουν μια απόλυτη απάντηση. Θέλουν να είναι 100% σίγουροι. Ψάχνουν ακόμα το μοτίβο της επίθεσης, ξέρουν ποιος είναι, προσπαθούν να είναι σίγουρα 100% ότι είναι ο άνθρωπος που έχουν τα στοιχεία του, μην τυχόν και μπλέξουν κάποιον άλλον. Δεν ξεκαθαρίζουν τρομοκρατική ενέργεια ή ξεκαθάρισμα. Ξεκαθάρισμα σίγουρα δεν είναι. Πυροβολούσα διακρίτως, δεν είχε τίποτα μαζί μας για να ξεκαθαρίσει με εμάς. Αυτό βγήκε να σκοτώσει κόσμο. Στο σημείο που ξεκίνησε να χτυπάει ο δράστης, είναι το κέντρο, η καρδιά του ελληνισμού. Είναι η πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πάρα πολύ καλά μαγαζιά και πολύ σύχνα στο μέρος. Οι οικογένειες με παιδιά πηγαίνουν εκεί στο είναι μια πολύ σύχνα στην περιοχή, ναι. Το είπατε πολύ ξεκάθαρα. Η πλατεΐτσα, πολύ, ναι, πάρα πολύ κόσμος και πολλούς Έλληνες. Έρχονται και ξένοι. Είναι μια ήσυχη περιοχή, ποτέ δεν υπήρχαν προβλήματα με πυροβολισμούς, ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε αυτή την περιοχή. Να σας ρωτήσω κάτι. Οικογενειακή περιοχή. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει πληροφορία στο Διεθνή Τύπο ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Τορόντο όσον αφορά στην οπλοκατοχή και μάλιστα σε αυτό αναφέρθηκαν ιδιαίτερα οι αρχές. Έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει όντως σοβαρό πρόβλημα στο Τορόντο?
Κοιτάξτε να δείτε, οπλοκατοχή υπάρχει παράνομη σε μικρές ηλικίες, γιατί κάθε μέρα ακούμε περιστατικά που δυστυχώς είναι θανατηφόρα μεταξύ συμμοριών και τα παιδιά που μπλέκονται είναι σε νεαρές ηλικίες. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με την και η αστυνομία το ξέρει. Και επίτε μας υπάρχουν όπλα. Και κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολλοί κριτικοί που ζουν εκεί πέρα στο Ντάνφορντ. Ναι, πάρα πολύ κριτικοί. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα με ρυθμό για να έχουμε μια... Κάποτε ο Σύλλογος Κριτών του Τορόντο ήταν ο πρώτος στον κόσμο. Τώρα δεν είμαστε τόσοι πολλοί, αλλά ο σύλλογός μας πρέπει να έχει 600-700 οικογένειες κριτικές στο Τορόντο. Και υπάρχει και κόσμος που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια με αφορμή την κρίση στο Τορόντο. Από την Κρήτη. Έχουν έρθει πάρα πολλοί και από την Κρήτη και από την Ελλάδα. Βεβαίως και από την Κρήτη, δεν ξέρετε η Κρήτη από την ροή των νέων ανθρώπων στο Τορόντο. Ναι, τώρα, έχουμε πάρα πολλούς. Κύριε Καυκαλά, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα για το τι επικρατεί τώρα στην περιοχή. Φανταζόμαστε ότι είναι αποκλεισμένη από τις αστυνομικές δυνάμεις. 3 χιλιόμετρα έχει αποκλειστεί ο δρόμος, η περιοχή. Είναι συνέχεια ένα ελικόπτερο και πετάει. Καμία επιχείρηση δεν είναι ανοιχτή σε αυτή τη διαδρομή. Εξετάζονται βήμα προς βήμα το κάθε τι που υπάρχει 200 μέτρα από εκεί που ξεκίνησε να πυροβολάει ο δράστης. Και μετά που τον βρήκαν, είναι κλειστή περιοχή πάλι, 3 χιλιόμετρα κλειστή περιοχή. Τι σας έμεινε, κύριε Καυκαλά, από όλο αυτό που ζήσατε? Τι μου έμεινε? Ότι δεν ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα σου. Όσο και να μην θέλεις να ασχοληθείς με τα παράνομα, καμιά φορά σου έρχεται έτσι στα καλά καθούμενα εκεί που ο κόσμος με τα παιδιά του διασκέδαζε, ένας βλάκας βγήκε και έκανε αυτό που έκανε, αυτό το μακελιό.